Εμείς να περάσουμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Αντριάννα Αριστίδου, εκπρόσωπο Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Φοιτητών Εξωτερικού. Χθες είχαμε τους γονείς και κηδεμόνες για το Ηνωμένο Βασίλειο, μια ομάδα για τους φοιτητές που είναι γενικά στο εξωτερικό, οι γονείς τους. Η κυρία Αντριάννα Αριστίδου, εκπρόσωπο, θα μας μιλήσει. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, έτσι ώστε να απευθυνθούμε και σε όλους τους φοιτητές, όλους τους γονείς που μας βλέπουν, που έχουν γενικά φοιτητές στο εξωτερικό. Ακριβώς, και αυτός είναι και ο λόγος που ονομάσαμε το Σύνδεσμο Παγκύπριο, Σύνδεσμο Γονέων Φοιτητών Εξωτερικού. Θα ήθελα όμως, πριν μου υποβάλλετε σε οποιασδήποτε ερωτήσεις, να αναφερθώ σε τρία ουσιαστικά θέματα, τα οποία δεν θα πάρουν πάνω από ένα λεπτό. Σας ακούμε. Και παρακαλώ, αν είναι εύκολο, κατά τη διάρκεια της δήλωσής μου, να γίνει προβολή του υλικού του οποίου σας έχει ήδη αποσταλεί. Μάλιστα. Αναφέρομαι εμπρότη στο email το οποίο έχει σταλεί από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου στους φοιτητές μας, στο οποίο όχι με εκβιαστικό τρόπο, αλλά δίθεν συμβουλευτικό, δίνεται η προτροπή στους φοιτητές μας να βρουν τρόπο να επιστρέψουν στις χώρες τους, γιατί αν δεν το κάνουν μέχρι τις 30 Απριλίου, και τονίζω την ημερομηνία 30 Απριλίου, τότε θα εγκλωβιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για τουλάχιστον άλλους 3 με 4 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι αν η κυβέρνησή μας δεν δράσει άμεσα και χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, τα παιδιά μας κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν για πολύ περισσότερο καιρό σε μια χώρα όπου πλέον οι συνθήκες διαβίωσης είναι ακατάλληλες, όπου το σύστημα υγείας πιθανότατα να μην μπορεί να ανταποκριθεί, και σύμφωνα μάλιστα με τα αγγλικά κανάλια, κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες το σύστημα θα εργάζεται κατά προτεραιότητα. Και λογικό είναι η προτεραιότητα αυτή να δοθεί στους Άγγλους υπηκόους. Η ίδια κατάσταση φυσικά ισχύει και για άλλες χώρες. Ένα δεύτερο σημείο, μια παρατήρηση. Η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, κουτσουρεμένη οικονομικά, έχει καταφέρει σε λιγότερο από 10 μέρες να φέρει πίσω όλα τα παιδιά της. Πώς το κατάφερε αυτό? Ένας είναι ο λόγος. Γιατί υπάρχει ομόψυχη πολιτική βούληση, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση ούτε από πλευράς των κυβερνώντων, αλλά ούτε και από πλευράς της αντιπολίτευσης. Γιατί? Άκουσον, διότι υπάρχει μια άποψη που επικρατεί ότι αν φέρουμε τους φοιτητές μας θα τους μολύνουμε. Ένα μήνυμα το οποίο έχει... Κυρία Αντριάννα, ναι. Μου, χθες στην τηλεδιάσκεψη των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα θέματα ήταν και ο επαναπατρισμός γενικά πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες προέλευσης τους. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν. Δεν ξέρουμε περισσότερες πληροφορίες. Τι βγήκε από εκεί, θα μάθουμε λογικά εντός της ημέρας. Μεταξύ άλλων θεμάτων ήταν και αυτό. Και αυτό ίσως είναι και το αισιόδοξο. Αν και να πιστώσουμε ωστόσο την ίδια ώρα ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις επαναπατρισμού κάποιων ατόμων. Συμφωνώ, όχι όλων και όχι κατά ανάγκη μόνο φοιτητών. Γιατί δεν έχουμε μόνο φοιτητές στο εξωτερικό. Βέβαια, υπάρχουν, και επειδή Βέβαια. Έχουν έρθει κοντά μας μηνύματα ατόμων Βεβαίως. Που είτε έδωσαν παραίτηση στη δουλειά τους και μας έστειλαν και τα πιστοποιητικά, γιατί βρήκαν δουλειά στην Κύπρο και θα ήταν η ευκαιρία τους να επαναπατριστούν γενικότερα, όχι λόγω του ιού. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα και πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση και θα συμφωνήσουμε με αυτά που έχετε προ αναφέρει. Να αναφέρουμε στο... Ακριβώς αυτό θέλουμε, να μας προβάλλει πλέον η κυβέρνηση, όχι να μας εξηγήσει ποιο είναι το σχέδιο της για επαναπατρισμό των παιδιών μας και των πολιτών μας, με σαφήνεια όμως και με αναφορά σε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Η μοναδική μας απέτηση είναι να σταματήσει η κυβέρνηση να αναφέρεται γενικά και αόριστα ότι ενδιαφέρεται και δεν έχει ξεχάσει τα παιδιά μας. Εμείς θέλουμε να συστρατευτούμε με την κυβέρνηση σε αυτόν τον κοινό αγώνα και όχι να είμαστε απέναντί τους.
Ελπίζω αυτό να είναι κατανοητό. Ο κύριος Καρούσος, να αναφέρουμε ότι έχει πει ότι ο λόγος που δεν αναφέρονται περισσότερα είναι για να μην υπάρχει, έτσι ας το πούμε, συνωστισμός σε αεροδρόμια για τυχόν πτήσεις που έχουν δρομολογηθεί για να γίνουν για επαναπατρισμό μερίδας ατόμων και φυσικά όλοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον πρέσβη της εκάστοτε χώρας που βρίσκονται, έτσι ώστε, γιατί υπάρχουν καταλόγοι όπου προσπαθούν να μαζευτούν αυτοί που θέλουν να αιτηθούν, ναι, για τον επαναπατρισμό τους. Χρησιμοποιείτε τη σωστή λέξη, να μαζευτούν. Σε αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει και ένας συντονισμός όμως, κυρία Αντριάννα μου, για να είμαστε σωστοί. Σίγουρα πρέπει να γίνει ένας συντονισμός. Και αυτός είναι ο λόγος που εμείς σαν Παγκύπριο Σύνδεσμος Αγωνιών Φυζών Εξωτερικού έχουμε ήδη αποστείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τις απερίγραπτες ανησυχίες μας όλο με για τα παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί σε άλλες χώρες, αλλά καθώς και τις προτάσεις μας για την ομαλή επάνωδο του στο νησί μας. Όπως σας έχω προαναφέρει, σκοπός μας είναι να συστρατευτούμε μαζί με την κυβέρνηση σε αυτόν τον κοινό αγώνα, όχι να είμαστε απέναντί τους. Κυρία Αριστίδου, καλημέρα. Ανδρέας ο Δημητρόπουλος είμαι. Καλημέρα σας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μάλλον ένα μπάχαλο στην όλη κατάσταση, διότι ακούσαμε ότι υπάρχει πρόθεση μεν να επαναπατριστούν, αλλά ακούσαμε και για μόνο ευπαθείς ομάδες φοιτητών μας. Ακριβώς. Εννοείται, κύριε Δημητρόπουλη, ότι θα δοθεί προτεραιότητα, σε ευπαθείς ομάδες, έχουμε, ναι, έχουμε δεχτεί σωρία τηλεφωνημάτων από γονείς, των οποίων τα παιδιά ανήκουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Ναι. Φαίνεται ότι, όταν λένε ότι θα φέρουν άμεσα τα παιδιά, εννοούν τις ευπαθείς ομάδες των παιδιών μας. Ως πρώτο στόχο. Ως πρώτο στόχο. Το θέμα είναι, όπως σας έχω προαναφέρει, να μας προβάλλουν το σχέδιο. Ζητάτε ενημέρωση για να καθησυχαστείτε και εσείς, ότι όλο αυτό έχει μπει στα βλάκια και θα υπάρξει λύση. Με σαφήνεια όμως να υπάρχουν συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Τώρα γίνεται ένα μάζεμα, έτσι το έχουν ονομάσει, μέσω αυτού του εντύπου, του ΙΚΑΔΕ. Το οποίο ναι, θα βοηθήσει, αλλά άλλοι μιλούν για 6.500 φοιτητές στη Μεγάλη Βρετανία, άλλοι μιλούν για 9.500 φοιτητές. Δεν είναι μόνο όμως αυτοί. Έχουμε άλλες μερικές χιλιάδες στην Ελλάδα. Έχουμε άλλες 3.000 διασκορπισμένους στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε δεχτεί, εγώ σαν και ο σύζυγος, όσο και η ομάδα, η οποία έχουμε όλοι συστρατευτεί κάτω από αυτή την επωνυμία του συνδέσμου, έχουμε δεχτεί σωρία τηλεφωνημάτων. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κλείσω αυτή τη συζήτησή μας με μία φράση η οποία θα σας συγκλονίσει, πραγματικά θα σας συγκλονίσει όπως εμάς, από έναν φοιτητή, ο οποίος μου είπε το εξής, κύριε Δημητρόπουλε. Κυρία Αντριάννα, νιώθω ορφανός από πατρίδα. Πεςτε μου τι έπρεπε να απαντήσω σε αυτόν το παιδί. Έχω και εγώ το παιδί μου στην Αγγλία. Δεν είμαι εδώ όμως μόνο για το δικό μου παιδί, αλλά για τα παιδιά όλων. Και δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μέχρι που να επιστρέψει στο νησί και το τελευταίο παιδί μας βρίσκεται στο εξωτερικό. Κυρία Αντριάννα, κάποιοι, όταν επειδή παίρνουμε μηνύματα, αν θέλουν κάποιοι να επικοινωνήσουν μαζί σας, να αποταθούν στο σελίδα σας στο Facebook. Ναι, όπως... Θα τη δείξουμε σας παρακαλώ. Ναι. Τη δείχνουμε και εμείς στην οθόνη μας, παρακαλώ, πείτε μας. Μπορούν να μπουν στην σελίδα μας στο Facebook, αναγράφοντας στην έρευνα με μικρά γράμματα «Πασικοφέ», θα τους βγάλει αμέσως στη σελίδα μας. Τη δείχνουμε και εμείς τώρα στις οθόνες. Μπράβο. Και κάνουμε έκκληση σε όλους τους γονείς και τους φοιτητές να απευθύνονται σε αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνονται, αλλά και να μας δίνουν και εμάς πληροφορίες για τυχόν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και ότι έχουμε δεχτεί τηλεφωνήματα από παιδιά τα οποία είναι μόνα τους. Έχει δημιουργήσει η κόρη μου μία σελίδα κοινοποιώντας την πρώτη μας ανακοίνωση και προσπαθεί μαζί με έναν άλλον κορίτσι που βρίσκεται εκεί μαζί της να βοηθούν φοιτητές οι οποίοι είτε είναι μόνοι τους είτε αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα κουβεντιάζουμε, κυρία Αριστίδου, και με την ελπίδα βέβαια ότι το πρόβλημα θα λυθεί λίαν συντόμως, έτσι, γιατί είναι και άδικο σε βάρος αυτών των παιδιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και την παρέμβαση αυτή.